Την ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση της άμυνας και ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς εξήρε η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου στο χαιρετισμό της στην τελετή ορκωμοσίας των γυναικών συμβασιούχων οπλιτών που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Ευμένιου Παναγιώτου στη Λεμεσό. Ορκίζομαι μισή μας! Ότι θα είμαι πιστή στην πατρίδα! Ότι θα είμαι πιστή στην πατρίδα! Και οι συνεχείς κλιμακούμενες και απαράδεκτες τουρκικές αξιώσεις και προκλήσεις με πιο πρόσφατες τις παραβιάσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ και την αυθαίρετη ανατροπή του status quo στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου επιβάλλουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης της άμυνας και ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς. Η πρόεδρος της Βουλής δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για τη γυναικεία παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας πως η ορκωμοσία αποτελεί μια τεράστια νίκη απέναντι σε στερεότυπα και σεξιστικές προχωρημένες αντιλήψεις περί διάκρισης των φύλων στην άμυνα της χώρας. Και ως γυναίκα, απευθυνόμενη σε γυναίκες, νιώθω περήφανη και συγκινημένη που σας αντικρίζω με την τιμημένη στολή της Εθνικής Φρουράς. Έτοιμες να αναλάβετε το ύψιστο καθήκον της προσφοράς προς την πατρίδα, έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσετε υπηρετώντας την ημικατεχόμενη για σχεδόν μισό αιώνα Κύπρο μας. Σύμφωνα με την κυρία Δημητρίου, η παρουσία των γυναικών στις τάξεις των συμβασιούχων οπλιτών συνιστά μια ιστορική καινοτόμο μεταρρύθμιση στην Εθνική Φρουρά, η οποία ενισχύει τον Κυπριακό στρατό και την άμυνα της χώρας και υποδεικνύει πως η στρατιωτική υπηρεσία δεν είναι μόνο ανδρική υπόθεση.